πάμε στον κύριο Παναγιώτη Νίκα, τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. Κύριε Νίκα, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σας. Μόνο καλό δεν είναι βεβαίως και δώστε μας την εικόνα που έχετε συνολικά από την επιχείρηση των ερευνών που συνεχίζονται. Λοιπόν, πρόκειται για μια τραγωδία, ανίποτη, η χειρότερη η οποία συνέβη στη Μεσόγειο. Ίσως έχουμε και 400 νεκρούς, ίσως. Δεν ξέρουμε πόσοι επέβαιναν, δεν έχουμε ακριβή στοιχεία. 79 νεκροί ισορροί τους με αυτοκίνητο ψυγείο και με διαχείριση που έγινε από γραφείο τελετών από την Καλαμάτα με την ευθύνη της περιφέρειας έχουν φτάσει ήδη στο σχιστό ισορροί όπου θα καταρριμηθούν σε νεκροτομία για τα περαιτέρω και αύριο θα φύγουν και οι 104 διασωθέντες με λεωφορεία και θα πάμε σε κέντρα διαχείρισης κατά το πρωτόκολλο. Κύριε Νίκα, είπατε ίσως μετανάστες αυτής της κατηγορίας. Λοιπόν, και το άλλο το οποίο θέλω να σας πω, μην ακούω ότι συνέλαβα τους διακινητές. Οι διακινητές δεν συλλαμβάνονται, κάθονται στα γραφεία τους και στις πολυκλονάδες τους και στέλνουν μερικούς φουκαράδες να κάνουν τη διαχείριση, υπαλλήλους τους, παίρνουν και κάτι παραπάνω και υπάρχει και ο κίνδυνος να συλληφθούν. Αλλά οι διακινητές είναι εκεί, ετοιμάζουν το επόμενο φορτίο, κάνουν 20 μέρες θα κάνουν για να το μαζέψουν και θα έχουμε ενδεχομένως και άλλα τραγικά γεγονότα, το απεύχομαι, αλλά όσο δεν αντιμετωπιστούν οι αιτίες του προβλήματος, που είναι οι συγκρούσεις, οι πόλεμοι, οι διενέξεις για ζώνες επιρροής, τα συμφέροντα και όλα αυτά, αυτό το πρόβλημα θα συνεχίζεται. Κύριε Νίκα, είπατε ότι φοβάστε. Διεθνείς οργανισμοί, μεγάλες χώρες πρέπει να κινητοποιηθούν. Εξευτελιζόμαστε ως άνθρωποι, εξευτελίζεται ο πολιτισμός μας, η ανθρωπιά μας, είμαστε όλο λόγια και δεν κοιτάμε την ουσία. 100 εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε κινητικότητα, σε διαδικασία μετανάστευσης σε όλο τον κόσμο. Κάτι πρέπει να γίνει και αυτό έχει αιτίες που τις πληρώνουν μικρές χώρες ή χώρες οι οποίες είναι σε σύνορα όπως είναι η δική μας χώρα. Κύριε Νίκα, πρέπει έχετε γρήγορα απόλυτο να γίνει κάτι, θα πάμε σε χειρότερα γεγονότα. Και η ίδια μας η ανθρώπινη. Σε πιο δραματικά γεγονότα. Είπατε ότι μπορεί να έχουμε και 400 νεκρούς. Αυτό το βασίζεται σε μαρτύρες για τον αριθμό των επιβαίνοντων. Αν είναι 700 επιβαίνοντες, όπως έχουν πει κάποιοι, 104 διασωθέντες έχουν. 5.000 το κεφάλι, δηλαδή 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Η σύγχρονη μείζων εγκληματικότητα. Οι δουλέμποροι. Γυρίσαμε πάνω στο 16ο και το 17ο και το 18ο αιώνα. Κύριε Νίκα, τι εικόνα έχετε για το τι έγινε μέχρι να φτάσουμε στο τραγικό ναυάγιο? Γιατί δεν επενεύει ούτε η Frontex? Κοιτάξτε, εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι να επαναλάβω την εικόνα που δίνουν οι κρατικές αρχές. Έχω περαιτέρω καμία πληροφορία. Άκουσα από πρώτα χέρια τον Άβραχο αυτά τα οποία είπε στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας όπου μετήχα σε μία σύσκεψη χθες. Ακριβώς στα διεθνή ύδατα έγινε το γεγονός με δική μας παρακολούθηση. Στον χώρο εκείνο φήνη διάσωση είχαμε εμείς. Είναι βέβαιο ότι υπήρξαν συγκρούσεις μέσα στο πλοίο, ότι είχαμε νεκρούς μέσα στο πλοίο, ότι κατέβασαν τις γυναίκες και τα παιδιά κάτω για λόγους μείζωνος ασφαλείας. Πήγαν από τη μία πλευρά και το κράτο πάταρε. Αυτά ξέρω. Συγκρούσεις μέσα στο πλοίο για ποιο λόγο? Γιατί αυτά τα οποία είπε ο Ναύαρχος. Ναι, ναι, ξέρω. Από τα όσα είπε ο Ναύαρχος σας ρωτάμε να μας μεταφέρετε. Έχουν... Ναι, αυτά σας είπα. Αυτά είπε. Ότι υπήρχαν συγκρούσεις μέσα στο πλοίο και υπήρχαν και νεκροί μάλιστα. Ναι, ναι, ότι υπήρχαν και νεκροί μέσα στο πλοίο. Πριν από τη βύθιση. Μάλιστα, κύριε Νίκα, σας ευχαριστούμε για αυτή την. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τις πληροφορίες.